Καλώς ήρθες στο κανάλι. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου τώρα, διότι έρχονται φανταστικά πράγματα, απίστευτη ανάλυση. Μπες και στο κανάλι μου το Ακάσταρο και στο κανάλι στο ακάσταρο.gr και στο site μου akastarokeki.gr, google το. Πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο μία, ετοιμάζω και άλλες υπηρεσίες, φανταστικά πράγματα, ετοιμάζω τους αστροκώδικες, ετοιμάζω ειδικό mobile application, ετοιμάζω πάρα πολλά πράγματα. Θα δεις εδώ τώρα ένα λίγο πικρό χάος. Είναι όπως τα φτιάχνα. Και θέλω να σου δείξω πώς καμιά φορά τα πράγματα έρχονται και συντονίζονται μέσα από αυτό το χάος μόνα τους. Εντάξει, τι θέλω να σου πω. Το ρίξιμό μας σήμερα, η ανάλυση μας έχει να κάνει με τις τέσσερις πυραμίδες. Εντάξει, έχεις επιλέξει τέσσερις πυραμίδες. Ωραία. Οι πυραμίδες αυτές δεν είναι τυχαίες. Όχι, δεν είναι τυχαίες. Τις έχω φτιάξει εγώ με τα δικά μου τα χεράκια. Ξέρω πολύ καλά πίσω τι παίζει και τι γίνεται και με ποιο σκεπτικό τις έφτιαξα, έτσι, γιατί παίζει ρόλο αυτό. Όμως οι πυραμίδες αυτές δεν είναι τυχαίες. Καθόλου. Για όσους γνωρίζετε, καλά, και εσύ που δεν γνωρίζεις δεν πειράζει. Η πρώτη πυραμίδα είναι της φωτιάς. Θα σου πω γιατί τα δείχνω. Η δεύτερη πυραμίδα είναι ξυφών, που είναι, δηλαδή η φωτιά είναι η ενέργεια, ξύφι είναι η νόηση, τα πεντάκτηνα, τα οποία είναι η γη, είναι τα τέσσερα στοιχεία, διότι τα ταρό κρύβουν πολλούς μυστικούς κώδικες, τα πεντάκτηνα, έτσι, η γη, δεν είπα κάτι άλλο, ωραία, και ο βασιλιάς εδώ πέρα, ο οποίος είναι το νερό. Πήρα λοιπόν τα ντεξ, άρχισα να τα ανακατεύω για να φτιάξουμε λίγο το κομμάτι για τις πυραμίδες, πώς θα τις διαμορφώσουμε, θα τις οργανώσω κτλ. Όντως είχα στο σκεπτικό μου ότι κάθε πυραμίδα θα ήταν με τα τέσσερα στοιχεία, διότι θα κάνω και με τα τέσσερα στοιχεία, και ως διαμαγείας μέσα από το χάος φτιαχτήκανε μόνο αυτούς. Θα μου πεις, έλα ρε τώρα. Εγώ στο λέω, αν θες το πιστεύεις. Δεν θες, μην το πιστεύεις. Εξάλλου, εντάξει, όποιος θέλει το πιστεύει. Και με αυτά λοιπόν, γιατί έχω επιλέξει τέσσερα deck, θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό άνοιγμα, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα, με φανταστικά decks, τα οποία είναι η Arcanum, είναι το Bianco Nero, είναι και η Art Nouveau, η Golden Art Nouveau, και το deck του Spellcasters Tarot. Λοιπόν, εσύ αυτό που έχεις να κάνεις όμως, είναι να επιλέξεις μία πυραμίδα, όποια θέλεις. Έχεις επιλέξει πυραμίδα και θα σου πω τώρα, θα αρχίσω να σου λέω και ένα, δύο, τρία πραγματάκια όσον αφορά για την πυραμίδα που έχεις επιλέξει. Πρώτη πυραμίδα, και ξεκινάμε και θα δούμε και εκεί πάρα πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά πράγματα δεις. Και θα κάνουμε και το ρίξιμο της πυραμίδας. Οπότε αγαπημένοι μου, κάνε την εγγραφή σου, έλα στην παρέα μας, κάνουμε διαγωνισμούς, γράφω άρθρα για ζώδια, για αστρολογία, για προβληματισμούς, για ταρό, για αριθμολογικές αναλύσεις. Επίσης και στο blog που έχω blog, μπορείς να μπεις, είναι στο site μου, δηλαδή στο akastaro.gr, μπορείς να βρεις εκεί πάρα πολλά πράγματα, δωρεάν υπηρεσίες, μία κάρτα, τρεις κάρτες κτλ. Αριθμολογικές αναλύσεις, συμφωνία πεπρωμένων, ό,τι θέλεις έχω εκεί, έλα και θα δεις. Λοιπόν, μην πολυλογώ, ξεκινάμε. Και θα σε κατευθύνω εγώ και θα σου λέω. Εντάξει, θα κάνουμε το ρίξιμο της πυραμίδας. Πρώτη πυραμίδα όσοι έχετε επιλέξει αφορά τη φωτιά. Είσαι δηλαδή, επέλεξες φωτιά, επέλεξες ενέργεια. Η πρώτη κάρτα που βάζουμε και ρίχνουμε εδώ πέρα για να την αναλύσουμε αφορά τη φωτιά και έχει βγει το δύο ξυφών. Βέβαια, καταλαβαίνεις, υπάρχουν και τα ζώδια εδώ πέρα, έτσι, ο ζώδιο οροσκόπη. Εδώ που βγήκε αέρας, ο αέρας βγήκε σε σημείο της φωτιάς. Το δεύτερο έχουμε να κάνουμε με τον αέρα. Έχει βγει μία βασίλισσα πεντάκτηνα. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με τη γη και βγαίνει ξυφών. Και το τέταρτο στοιχείο έχει να κάνει με το νερό και βγαίνει το 7 μπαστούνι. Εδώ είναι οι τέσσερις επιθυμίες μας. Είναι η ζωή μας, είναι οι επιθυμίες που έχουμε σε επίπεδο ενέργειας, επιθυμιών δηλαδή, τι μας καίει να το πω έτσι, πάθος, όλα αυτά. Ο αέρας έχει να κάνει με τις σκέψεις μας και τα επιχείρηματά μας και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Η γη έχει να κάνει τι θέλουμε να χτίσουμε και το νερό έχει να κάνει το συναισθηματικό μας κόσμο. Εδώ θα τραβήξω τώρα μία κάρτα η οποία έχει να κάνει σκέψεις και συνέστημα μαζί σε συνδυασμό, μάλιστα, και μία κάρτα η οποία είναι το κλειδί σου.
Και το κλειδί σου είναι αυτός εδώ πέρα ο τύπος. Λοιπόν, να το βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ας το βάλω εδώ. Τι έχουμε λοιπόν με όλο αυτό το κομμάτι? Τι γίνεται εδώ τώρα? Τι έχουμε? Το κλειδί ας το δούμε λίγο πιο μετά. Εδώ έχουμε την πυραμίδα. Αν παρατηρήσει, είναι μια πυραμίδα. Και η πυραμίδα αυτή εδώ είναι μια ματιά στην ψυχή. Εντάξει, είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να δούμε βαθιά στην ψυχή. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν λοιπόν ότι εδώ, αγαπημένα, αγαπημένη μου, έχει βγει το δύο ξυφών. Στο κομμάτι της ενέργειας δεν βλέπεις καθαρά, είσαι λίγο μπερδεμένος, μπερδεμένη. Επηρεάζεσαι επίσης και πολύ από τη σελήνη, η ενεργειακή σου αποτύπωση, στο πω, το στίγμα επηρεάζεται πάρα πολύ από τις φάσεις της σελήνης, κυρίως της νέας σελήνης. Δεν μπορείς να τα βρεις γενικότερα, ίσως και με τους ανθρώπους, με το άλλο σου μισό, σε θέματα σχέσεων, προσπαθείς να καταλάβεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Η δεύτερη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με τον αέρα, είναι η επιχειρηματολογία σου, η σκέψη σου. Σε απασχολούν οικονομικά κομμάτια, θέματα φροντίδας, να χτίσεις, ζητάς βοήθεια, ίσως υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να σε βοηθάει. Σε θέματα τώρα γης. Γη σημαίνει χτίζω, σημαίνει φτιάχνω, σημαίνει... σημαίνει, πάνω σε κάτι, θέλω να χτίσω ένα σπίτι, θέλω να έχω υλικά αγαθά, η αξία μου, εντάξει, η αξία, οι τίτλοι, οι σπουδές μου, χειροπιαστά πράγματα. Είσαι στο πέντε ξυφών. Θεωρείς λοιπόν ότι φάγαμε ήτακι. Ή χρησιμοποιείς δόλιους τρόπους εσύ για να νικήσεις, ή έχεις ιτηθεί πολλές φορές σε αυτό το στο κομμάτι, είναι και το οικονομικό. Στο κομμάτι τώρα των συναισθημάτων, που είναι το νερό, το στοιχείο του νερού, έχει βγει το 7 μπαστούνι. Πολεμάς με θηρία. Στα συναισθηματικά σου έχεις παρεξηγηθεί, έχεις πολεμήσει, έχεις μπλέξει, είσαι σε μία πολύ ιδιαίτερη και περίεργη κατάσταση. Εντάξει. Στο επόμενο, εδώ έχουμε σκέψεις και συναισθήματα. Άκου τώρα εδώ να δεις. Έχουμε πάλι ένα εφτάρι, δύο εφτάρια. Επέτρεψέ μου να σου πω κάτι, δεν θα πω πολύ βαθιά, στα ταρό μπορούμε να πάμε, ας πω, σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το απλό, αυτό που λίγο ψηλό κάνουμε. Το δεύτερο επίπεδο πάμε πιο βαθιά. Το τρίτο επίπεδο πάμε σε πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις και μυστικά. Πάμε πιο μέσα. Ακούγεται λίγο περίεργο. Αυτό το εφτάρι είναι και η κάρτα του Ιησού. Ναι. Είναι η κάρτα της θυσίας. Είναι η μυστική αποτύπωση τώρα που σου λέω. Είναι όμως και της ευλογίας. Έχεις δύο εφτάρια, τα οποία σημαίνει ότι έχεις ευλογίες. Γι' αυτό το λέω. Απλά στο λέω εδώ γενικά. Αλλά είναι μια κάρτα θυσίας, που σημαίνει ότι έχεις θυσιαστεί συναισθηματικά για πολλά πράγματα. Αν αυτό τώρα μπορεί, λέω μπορεί, σε απελευθερώνει, σε λυτρώνει με αυτό που θα σου πω, είναι ok. Αν όχι, προσπέρασε το. Έπρεπε να γίνει. Ήταν γραφτό. Εδώ είναι οι προδοσίες, εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο θυσιάστηκα. Θυσιάστηκα για μια αγάπη, για ένα γάμο, για έναν έρωτα, τέτοια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ήταν γραφτό. Και στο επιβεβαιώνει και η μεγάλη αίρια εδώ που έρχεται να σε βοηθήσει. Λοιπόν, σκέψεις, συναισθήματα, έχουμε ένα 7 κούπα. Πρόσεξε λοιπόν εδώ, που σκέφτεσαι πολλές φορές να έχω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει και να προσέχεις τι εύχεσαι, διότι μπορεί να έρθει να σε βοηθήσει, αλλά να σου υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν θα είναι πραγματικά. Η μεγάλη αρχιέρεια εδώ είναι ένα από τις πολύ δυνατές κάρτες. Υπάρχει μια γυναίκα, ή είσαι εσύ, υπάρχει μια γυναίκα η οποία σε βοηθάει και η οποία σε βοηθάει με τη διέστησή της. Το μήνυμα όμως, ό,τι και να είναι, σημαίνει άκουσε τη δική σου τη διέστηση, τι έχει να σου πει. Αυτά είναι λίγο και μηνύματα, λίγο από την ψυχή σου, εντάξει, αν θέλεις, από ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε βάλει λοιπόν τις πυραμίδες, έστω νοητικά, και επικοινωνούν με ένα άλλο επίπεδο, πνευματικό, νοητικό, και μας έρχονται πληροφορίες. Αυτά που λέμε εκλάμψεις ή φλασιές ή άω, έχω μια έμπνευση. Όσο και αν αυτό σου φαίνεται απίστευτο και περίεργο και παράξενο, εντάξει. Μείνε όμως, το σημαντικό ποιο είναι, δεν θα σου πω και τόσο πολύ το μέσο, δηλαδή
τον τρόπο πώς γίνεται, μείνει όμως την πληροφορία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η λέξη κλειδί εδώ, που την γύρισα και ανάποδα για να μην μας πώς το λένε, αποσυντονίζει, έχει να κάνει με αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, εντάξει, είναι ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν έρχεται και κάνει αυτό το, θέλω να παρατηρήσεις κάτι, 1, 2, 3, 4, 3, 7 είναι η Αγία Τριάδα, διότι οι πυραμίδες έχουν αυτόν τον κρυφό αριθμό. Ο διάβολος που είναι το κλειδί σου μπορεί εσένα τώρα να σε τρομάζει. Είναι όμως οι προκλήσεις που θα έχεις στη ζωή σου γενικά, και το μήνυμα είναι να δείξεις αντοχή. Οι προκλήσεις αφορούν και συναισθηματικό επίπεδο, αφορούν και ερωτικό επίπεδο, αφορούν και σεξουαλικό επίπεδο, αφορούν και σχέσεις των ανθρώπων, αφορούν και γάμο, αφορούν και γενικότερα πιο σοβαρές δεσμεύσεις, στις οποίες πολλές φορές εσύ νιώθεις εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένη, αν θέλεις, από αυτή τη σχέση. Εντάξει, πέρα από αυτό, να πάμε λίγο πιο πέρα, η κάρτα αυτή, αν ορίζει κάτι, σημαίνει ξεπέρασε τα εμπόδια. Αυτή η κάρτα έχει, όλες οι κάρτες έχουν, ναι, έχουν και μία, όχι αρνητική αποτύπωση, έχουν μία χρειά λίγο προειδοποιητική. Αυτή η κάρτα λοιπόν που βγήκε ο διάβολος εκφράζει τον εγώ καιρό και σημαίνει αντοχή, σημαίνει προχώρα, με υπομονή να ανέβεις. Γιατί ο εγώ καιρός ανεβαίνει στο βουνό, είναι η κατσίκα που ανεβαίνει στο βουνό. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα, γιατί όλα είναι συμβολισμοί, έτσι. Η αστρολογία είναι μια γλώσσα κωδικών, μια γλώσσα συμβολισμών. Δεν είναι κυριολεκτική γλώσσα. Έχει και μυθολογία μέσα και κρύβονται πολλές αλήθειες, απλά το χάνουμε το νόημα. Αυτό λοιπόν που σου λέει αγαπημένα, αγαπημένη μου, είναι όπως η κατσίκα ανεβαίνει πάνω στο βουνό και είναι δύσκολο και σκαρφαλώνει και σκαρφαλώνει και σκαρφαλώνει, δείχνει και τη δική σου την πορεία και τις δικές σου τις προκλήσεις. Να στα πω λίγο, να κάνω ένα ρεζουμέ που λένε, να κάνω μια πολύ μικρή περίληψη. Πολλές φορές στη ζωή σου δεν ξέρεις τι να αποφασίσεις και είσαι σε μια δύσκολη κατάσταση και λες τι να κάνω. Εδώ σημαίνει ότι ναι, θέλει σταθερότητα. Υπάρχει όμως εδώ και μια σταθερότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος σε βοηθάει γενικότερα. Φοβάσαι ότι πολλές φορές στη ζωή τρως ήττα που λένε, έχει ιτηθεί. Εδώ σημαίνει ότι συνέχισε να το πολεμάς, μην εγκαταλείπεις. Για κάποιο λόγο γίνεται, γι' αυτό σου πάει και η κάρτα του Ιησού. Πρόσεξε τι σου υπόσχονται, έχεις όλες τις αλήθειες μέσα σου, δείξε ψυχική αντοχή και θα τα καταφέρεις. Εντάξει, νομίζω ξεκάθαρο. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Πάρε τα νοήματα, πάρε τις πληροφορίες, σημείωσέ τις αν θέλεις σε ένα χαρτί κάπου και να προχωρήσουμε. Το δεύτερο deck. Το δεύτερο deck μας είχε βγει, που είναι η δεύτερη πυραμίδα, που αυτή η πυραμίδα αφορά τον αέρα. Είσαι ένα άτομο το οποίο, αερικό που λένε, είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις πολύ μεγάλη βαθύτητα σκέψης. Είσαι ένα άτομο που έχεις μία έτσι και βαθύτητα σκέψης και πολύ γρήγορη σκέψη. Πολλές φορές μπορεί να μην σε καταλαβαίνουν και τι εννοείς, έτσι, διότι τα νοήματά σου καμιά φορά οι άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν. Μην απογοητεύεσαι όμως. Πάμε. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, δεν σε καταλαβαίνω, τι εννοείς, δεν σε καταλαβαίνω. Εντάξει, οκ. Okay. Ή πολλές φορές άλλοι που μας λένε ελληνικά σου μιλάω, καταλαβαίνεις. Νο, καταλαβαίνει, διότι έτσι όπως μου τα λες. Πάμε, ξεκινάμε. Πρώτο στοιχείο είναι η φωτιά και έχει βγει 5 κούπα. Δεύτερο στοιχείο είναι ο αέρας και έχει βγει 8 ξυφών. Το τρίτο στοιχείο είναι η γη και έχει βγει ένα 6 πεντάκτινο. Και το τέταρτο στοιχείο είναι το νερό που έχει βγει νερό. Μάλιστα, κάπως να έχουν πέσει στα σωστά κομμάτια. Λέω τώρα εδώ. Εδώ στη φωτιά η ενέργειά σου είναι συρρυκνωμένη λίγο. Γιατί εδώ έχει βγει στη φωτιά, το στοιχείο της φωτιάς. Στο στοιχείο λοιπόν του αέρα έχει βγει ο αέρας. Το 8 ξυφών σημαίνει μην εγκλωβίζεσαι το μυαλό σου. Αν είναι κάτι που είναι ένα συμβολισμό να σου πω εδώ, είναι σε μπερδεύει το ίδιο σου το μυαλό. Ίδιες σου οι σκέψεις. Δηλαδή ο συναισθηματικός σου κόσμος είναι από τις σκέψεις, λίγο σε μπερδεύει και σε ρίχνει, έτσι. Σε επηρεάζει, σε στεναχωρεί, να το πω. Όμως όλα, η φυλακή που βάζεις εσύ, τη βάζεις εσύ, δεν τη βάζουν οι άλλοι.
Στο κομμάτι τώρα της γης που είναι να χτίζω η αξία μου, τα πράγματα, η ύλη γενικά είναι εξυπεντάκτηνο. Σε διακρίνει ένα είδος δικαιοσύνης. Η ψυχή σου δηλαδή σου λέει ότι η δικαιοσύνη, δηλαδή όλοι κατά κάποιο τρόπο είναι ένα δίνω-παίρνω. Μην ξεχνάς να δίνεις όμως, να πάρεις όμως, έτσι. Μην λες, α, δεν θέλω. Να παίρνεις. Όταν σου δίνουν κάτι, πρέπει να παίρνεις. Εξυπεντάκτηνο είναι και ένα πολύ καλό χαρτί ισορροπίας. Καταφέρεις δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να ισορροπήσεις. Πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι τώρα θα είσαι σε ισορροπία, σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να εξορροπήσεις. Επίσης, στο συναισθηματικό κομμάτι 4 κούπα, απογοήτευση. Στα συναισθηματικά, οι δύο άκρες έχουμε απογοήτευση. Αυτό θα το δεις εσύ και το 4 κούπα σημαίνει και ξεκούραση. Θέλω και μία ξεκούραση. Θέλω να μπω σε μία φάση ίασης, ας το πούμε. Μία φάση... να μην σκέφτομαι, να μην αισθάνομαι για λίγο διάστημα για να μπορέσω να πάρω τα πάνω μου. Το 4 βέβαια κούπα είναι και γενικά οι απογοητεύσεις και ότι δεν έχω συρρυκνωθεί. Το 5 κούπα σημαίνει και απώλειες. Εδώ σημαίνει στεναχώρια, απώλειες, δεν αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει ελπίδα, δεν έχω ενέργεια να το στηρίξω. Γιατί όταν έχεις ενέργεια, γι' αυτό ξεκινάμε από τη φωτιά. Όταν ένας άνθρωπος έχει ενέργεια δυνατή, είναι σε φάση να μεταμορφώσει, να μεταλλάξει την ενέργειά του και να ανέβει. Θα πέσει. Γι' αυτό πολλοί, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, όχι πετυχημένοι άνθρωποι, δυνατοί άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα πέσουν, θα στεναχωρηθούν, αλλά θα σηκωθούν πάλι. Έχετε το υπόψη. Σκέψεις, συναισθήματα, έχουμε μία ισορροπία. 2 πεντάκτινο και εδώ έχουμε και 9 πεντάκτινο. Είναι 2 καλές κάρτες. Εδώ σημαίνει εξισορροπώ, τα καταφέρνω, βρίσκω λύσεις ή έχω τη δυνατότητα να βρίσκω λύσεις, εντάξει. Και το 9 πεντάκτινο είναι μια από τις πολύ καλές κάρτες που γενικά θέλεις και λίγο την ηρεμία σου, να γεμίζουν οι μπαταρίες σου. Εξασθενείς εσύ, σου τρώνε ενέργεια πάρα πολύ οι άνθρωποι. Σου τρώνε ενέργεια. Τώρα, γιατί μας τρώνε ενέργεια? Για πολλούς και για διάφορους λόγους. Υπάρχουν μαγνητικοί άνθρωποι όπως είσαι και εσύ. Έχεις το 5 εδώ, το 5 έχει μαγνητισμό, το 9 έχει μαγνητισμό, το 6 έχει πολύ μαγνητισμό. Οπότε μαγνητίζεις τους ανθρώπους. Πώς τους μαγνητίζεις? Με την προσωπικότητά σου, με την άβρα σου, με την ομορφιά σου, έτσι. Έρχεται, λέω τώρα, μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Μαγνητίζει γύρω-γύρω και φυσικά εννοείται ότι θα γυρίσουν κεφάλια, μάτια, είτε αντρικά είτε γυναική. Και ο καθένας, ανάλογα με το τι σκέψη θα κάνει, αρχίζει και παίρνει, ρουφάει ενέργεια, εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να είσαι πολύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, όπως βγήκε και εδώ και βγαίνει, όπου έχει πολύ καλό λέγειν, έχει πολύ καλή επικοινωνία και μαγνητίζεις τους άλλους με την επικοινωνία σου, εντάξει, αυτό εννοώ. Υπάρχει λοιπόν και το κλειδί. Πάμε να δούμε το κλειδί. Το κλειδί το οποίο βγαίνει, έχει βγει η φωτιά, ένα άλλο πεντάρι. Πρόσεξε να δεις εδώ οι μεταμορφώσεις πώς έρχονται και τίποτα δεν είναι τυχαίο. 5 μπαστούνι. Το 5 μπαστούνι, αγαπημένο, εδώ είναι η τριάδα, έτσι, 1, 2, 3, 4, 4 και 3 μας κάνει 7. Είναι ο μυστικός αριθμός της πυραμίδας, συνδέεται πνευματικά με τον αριθμό 3, δεν το επεκτείνω περισσότερο, διότι θα πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, θα ανοιχτώσουμε, που λέει ο λόγος. Έχεις 2 πεντάρια. 2 πεντάρια σημαίνει εμπειρίες, οι εμπειρίες της ζωής. Το μήνυμα είναι, σου λέει, αν, δηλαδή η άκρη της πυραμίδας, που η άκρη της πυραμίδας σημαίνει και ο παντεπόπτης κατά κάποιο τρόπο, το μάτι που τα βλέπει όλα δηλαδή, και δεν έχει την έννοια των, ξέρετε, των άλλων, πώς να σου το πω τώρα, τέλος πάντων, ομάδων, μυστικών, όπου κάνουν διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ, για να έρθουμε στα δικά μας, 5 μπαστούνι είναι μία κάρτα, η οποία σου λέει ότι κοίταξε να δεις, η ζωή έχει προκλήσεις. Η ζωή έχει εντάσεις, έχεις ανταγωνισμό, θα θέλουν να σου πάρουν την ενέργεια, θέλουν να σε νικήσουν εντός εισαγωγικών, ό,τι σημαίνει, θέλουν να σε ανταγωνιστούν, εσύ όμως πρέπει να συνεχίσεις να το πολεμάς. Εντάξει. Τώρα στο χέρι σου είναι, θα το καταφέρεις ή θα δυσκολευτείς, ή είναι κάτι το οποίο αυτό, ναι, θα σου φάει αρκετή ενέργεια. Αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα κλειδί που λέει εδώ αυτή η κάρτα είναι ότι μπορείς να φέρεις την ειρήνη. Γενικά. Την ειρήνη στη ζωή σου. Εντάξει. Ναι, κάτσε μισό. Ωραία. Φλασιά. Εδώ το 8 ξυφών παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Επανέρχομαι λίγο γιατί μου ήρθε φλασιά, έτσι. Να το πω γι' αυτό. Που λέει το 8 ξυφών ότι κοίταξε να δεις, αγαπημένα μου, αγαπημένη μου,
Πάρ' τη δύναμή σου πίσω. Πάρ' τη δύναμή σου πίσω. Αντιμετώπισε τις καταστάσεις με, στη ζωή, όποιες και να είναι αυτό, αυτές, με σθένος, έτσι, με δύναμη, για να βγάλεις από το μυαλό σου το κόλλημα, ας το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, το κόλλημα που έχεις φάει και δεν ξεσκαλώνεις, ώστε να θεωρείς, να έχεις μπει στην απεσιοδοξία. Γι' αυτό μου έρθει πλασιά. Διότι έχεις χάσει την ελπίδα σου και θες μια ελπίδα. Αν μπορώ εγώ να σου πω με τα λόγια και είναι αυτό που λέμε παρηγοριά, είναι ok. Αν σε απελευθερώνει αυτό που σου λέω και σε λυτρώνει, είναι ok. Μπορείς να βγεις μόνη σου. Ίσως, λέω, ίσως ένα μάθημα το οποίο έχει έρθει και βγαίνει μέσα από αυτή την πύλη της πυραμίδας, είναι να βρεις τη δύναμή σου και να τη βρεις μόνο σου, μόνη σου. Αυτό είναι το μάθημα. Ναι, θα μας βοηθήσει και ο Θεός. Προσέξτε, θα μας βοηθήσει και ο Θεός. Ανάλογα βέβαια και με το σχέδιο του καθενός, σε άλλους είναι πιο γρήγορος, άλλο πιο αργά, άλλος θα περάσει και άλλες προκλήσεις, άλλος θα ταλαιπωρηθεί, θα κάνει, αλλά εδώ είναι ότι μπορείς να το ξεσκαλώσεις και να έχεις τη δύναμη να βάζεις τα όρια σου και να βρεις τη δύναμή σου. Εντάξει. Και φράγκα, εδώ σημαίνει ότι μπορείς να φτιάξεις και χρήμα, μπορεί να έχεις και καλές οικονομικές απολαβές. Εδώ είναι και η κληρονομιά. Απλά το λέω γιατί απλά μου ήρθε φλασιά και σας το λέω. Λοιπόν. Στο επόμενο κομμάτι. Πάμε. Είναι η τρίτη πυραμίδα. Εντάξει. Η τρίτη πυραμίδα, πανέμορφη και αυτή, σαν από χρυσό, για κάποιο λόγο. Εντάξει, σας είπα, τις έχω φτιάξει εγώ με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχουν πίσω και κάποια έτσι λίγο μαθηματικά, ας το πούμε. Κάποια αριθμοί που παίζουν ρόλο όταν φτιαχτήκανε. Και πάμε να δούμε. Η τρίτη πυραμίδα αφορά το στοιχείο της γης. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογικός. Θέλει να χρησιμοποιείς, μάλλον είσαι πρακτικός, χρησιμοποιείς τη λογική σου πρακτικά, πατάς τα πόδια σου πολύ γερά πάνω στη γη, ρεαλιστής. Πολλές φορές εσείς μπορεί να γίνετε και πάρα πολύ ηρωνικοί ή κοινικοί. Αυτό είναι και λίγο πνευματώδες, έχει και μια δόση χιούμορ, διότι για να μπορέσει κάποιος να γίνει... Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι ταινίες ή κάποια ελληνικά σύριαλ όπου υπάρχει πάντα ένας χαρακτήρας που γίνεται λίγο κοινικός ή λίγο ηρωνικός. Συνήθως το κάνουν οι γυναίκες αυτό. Έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά όμως, έχει μια κωμικότητα στην προσέγγιση. Το πιάνεις, πώς το εννοώ. Δηλαδή, ναι, μεν έχεις την ηρωνία σου, έχεις τον κινησμό, αλλά γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο. Όχι τόσο πολύ για να πληγώσει, όσο πολύ για να περιπέξει. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά όμως, σχετίζεται με τη φήμη, με τα λεφτά, με το χρήμα, τις αξίες σου και οτιδήποτε έχει να κάνει κληρονομικά, συμβόλαια κτλ. Πάμε λοιπόν. Φωτιά, έχει βγει φωτιά. Είναι το 10 μπαστούνι. Κουβαλάς βάρη και ευθύνες στη ζωή. Στον αέρα, το στοιχείο του αέρα έχει βγει ένας άσος. Αυτό είναι πολύ καλό, ένας άσος μπαστούνι. Στον αέρα, η λογική σου που έχεις και στο πώς θες να προχωρήσεις τα πράγματα και ότι πάντα λες ότι παιδιά, νέο ξεκίνημα. Αυτό είναι καλό. Η γη σου έρχεται με ένα 10 ξυφών, έχει προδοθεί σε θέματα γης, σε θέματα σταθερότητας και το νερό έχει βγει μία αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα είναι ένα πολύ καλό χαρτί που σημαίνει εμπειρίες, συναισθηματικές εμπειρίες. Έχεις βιώσει πολύ έντονες, να σου το πω έτσι, συναισθηματικές τώρα, ερωτικές, έχεις ερωτευτεί, ρομαντικές, οτιδήποτε, εμπειρίες. Εδώ παίζει να ξεκαθαρίσω κάτι. Έχεις ζήσει εσύ. Αν ο άλλος που ήσουν μαζί δεν τις έχει ζήσει, είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι, αυτό είναι δικό του θέμα. Λέμε για σένα. Είναι καλή αυτοκράτηρα, ζώδιο. Όχι ζώδιο, εδώ έχουμε την Αφροδίτη που σημαίνει σχέσεις. Εδώ επισημαίνει και έχω γίνει και μητέρα, σημαίνει έχω κάνει οικογένεια, σημαίνει γιατί η αυτοκράτηρα, παιδιά, σημαίνει έχω περάσει πολλά στη ζωή. Πάμε σκέψη συναισθήματα. Πολεμάς κι εσύ, πολεμάς. Πολεμάς, θα δίνεις όλα, αλλά δεν είναι τυχαίο. Μην έχεις αυταπάτες από την άποψη ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εδώ έχουμε μπαστούνια. Εσύ ένα λοιπόν, το κομμάτι της γης βγαίνει πολύ ενέργεια, πολύ φωτιά δηλαδή. Και όταν βγαίνει πολύ φωτιά, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις και εσύ πάρα πολύ ενέργεια για να καταφέρεις στη ζωή σου πολλά πράγματα. Η ψυχή σου σου λέει ότι χρειάζομαι πολύ ενέργεια και βγαίνει ως κλειδί ο ακόλουθος ξυφών. Μια ιδιαίτερη κάρτα με πολύ δυναμική
η οποία μεταφράζεται με ποικίλους τρόπους, έχει και αυτή τις ιδιαιτερότητες της. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα εδώ. Έχεις ευθύνες, αγαπημένο. Εντάξει, αγαπημένο, έχεις ευθύνες. Κουβαλάς ευθύνες, κουβαλάς βάρη, δυσκολίες, εμπόδια, πράγματα. Γνωρίζεις, ξέρεις το δρόμο όμως. Εντάξει, δεν θα τον χάσεις το δρόμο. Το άλλο κομμάτι είναι ο άσος μπαστούνι. Με τον άσο μπαστούνι έχω τη δύναμη να κάνω νέα ξεκινήματα και να προχωρήσω. Δεν το χάνεις. Έχεις αρκετές δυνατότητες, έχεις αρκετά ταλέντα και επίσης εδώ σημαίνει, θα έλεγα και σε πολλά κομμάτια, νέες γνωριμίες με ανθρώπους. Μπορεί να είναι ερωτικής φύσεως, μπορεί να είναι σεξουαλικής φύσεως, μπορεί να είναι συνεργασίες. Ξέρεις, πώς όταν είναι συνεργαζόμαστε και πάμε, ξέρω, ωραία, βρήκα νέα δουλειά. Πώς είναι όταν έρχεται μια καινούρια γνωριμία, έναν άνθρωπο και αναπτερώνονται οι ελπίδες μας και λέμε, αχ, να είναι αυτός, αχ, τι ωραία, ωραία γνωριμία, θα δούμε, θα δείξει και είμαστε ενθουσιασμένοι και ανεβαίνει η ενέργεια. Και φυσικά εννοείται και η ερωτική επαφή, εντάξει, δεν το βγάζουμε και αυτό από τον πίνακα που λένε. Έχεις όμως μεγάλη προδοσία, σε έχουν προδώσει, μπορεί να είναι και οικογένεια εδώ, μπορεί να είναι κληρονομικά, 10 ξυφών. Έχεις φάει ήτακι. Στο στοιχείο της γης δηλαδή. Και το στοιχείο της γης έχει να κάνει και με τα ζώδια βέβαια της γης και ό,τι συνεπάγεται σαν αλχημική ιδιότητα το στοιχείο της γης. Σε έχουν ρίξει. Έχεις προδοθεί, γενικά έχεις προδοθεί. Τι μένει όμως λοιπόν, ποιο είναι το νόημα, είναι να τα δεις όρημα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν, εδώ είναι και μια γυναίκα που μπορεί να σε βοηθάει. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία σε βοηθάει. Μπορεί να είναι μια μάνα, έτσι. Λοιπόν, και να σου δίνει συμβουλές και να σου λέει πώς θα πορευθείς. Όπως και να έχει, το κλειδί σου, ένα κλειδί εδώ σημαντικό, είναι οι σχέσεις. Μέσα από σχέσεις θα πετύχεις. 7 μπαστούνι σημαίνει πόλεμα. Οκ, okay, εντάξει, σημαίνει το έχεις, σημαίνει έχεις σθένος, δύναμη. Είπα και προηγουμένως, θα το πω και σε σένα τώρα πάλι, είναι και, είπαμε, τα ρο έχουν πολυεπίπεδες ερμηνείες. Αν πάμε βαθιά φιλοσοφικά, λίγο μυστικιστικά, αυτή είναι και η κάρτα του Ιησού κατά κάποιο τρόπο, του Χριστού, που σημαίνει θυσιάζω κάτι, πολεμάω, αλλά οι άλλοι θέλουν να με θυσιάσουν, έτσι. Καλά, να με θυσιάσουν, εντάξει. Δεν κύριο λεκτό, προς Θεού, να σε ρίξω στην πύρα, ενώ ότι δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες όπου είναι, λες, ρε παιδιά, γιατί προς τι όλο αυτό το πράγμα, γιατί με κόψαν από φίλο, με διεκόπη μια συνεργασία, η σχέση δεν πάει καλά ή επίσης η συμπεριφορά του συγκεκριμένου δεν ήταν καλή απέναντί μου κτλ. Όμως αυτό που σου λέει είναι, ναι, τα περνάς, διότι έχεις κάτι να μάθεις, οπωσδήποτε έχεις κάτι να μάθεις. Ακόλουθος ξυφών σημαίνει μαθαίνω, είναι μάθηση. Και υπάρχει κάτι άλλο, εσύ είσαι σε αιώνια μάθηση. Σημείωσέ το, αιώνια μάθηση. Λοιπόν, και μετά όταν φύγεις από τη ζωή. Στο ξαναλέω. Και όταν φύγεις από τη ζωή, η ψυχή σου, εκεί που θα είναι, και θα μαθαίνει και θα μαθαίνει τους άλλους. Εντάξει, με έναν τρόπο όχι όπως γίνεται εδώ στη γη, αλλά εν πάση περιπτώσει κράτησε το αυτό. Διότι μιλάς πολύ έντονα για δικαιοσύνη, εντάξει. Εδώ τα παίρνεις την κράνα, ας πούμε, και μιλάς για δικαιοσύνη. Πού είναι η δικαιοσύνη εδώ, ρε παιδιά? Πού είναι εδώ στη γη η δικαιοσύνη? Θεέ μου, πού είναι η δικαιοσύνη? Και όλο αυτό σε θλίβει κάπου και σε στεναχώρει. Okay. Το μήνυμα όμως, αν θέλεις, είναι με ένα 3 μπαστούνι, σου λέει, εντάξει, κοίταξε να δεις, έχεις περάσει δύσκολα, έχεις περάσει διάφορα, η ψυχή σου παίρνει εμπειρίες από αυτό, το σχέδιο ζωής σου, αυτό που έχει γράψει, που έχεις επιλέξει, εσύ έχεις επιλέξει, πρόσεξε να δεις. Ο Πυθαγόρας έλεγε, χωρίς να εμπλακώ πάρα πολύ να λέω, στην αριθμολογία έλεγε ότι η ελεύθερη βούληση είναι όταν η ψυχή από εκεί που βρίσκεται προτού ενσαρκωθεί, επιλέξει ελεύθερα. Δεν σε μπλέκω περισσότερο τι σημαίνει, γιατί τα λόγια αυτά και αυτά κρύβουν πολύ μυστήριο. Τι σημαίνει ελεύθερα? Εντάξει. Περνάει από μπροστά τη, ποια ζωή θέλει, πώς είναι, περνάει από μπροστά τη, ατενία και επιλέγει, να, όπως είναι εδώ, και λέει αυτή τη ζωή, αυτή ή αυτή τη ζωή, αυτή την ενσάρκωση και επιλέγει. Έτσι έλεγε ο Πυθαγόρας. Και όλοι μας έχουμε ένα σχέδιο ζωής. Βγαίνει και μέσα από αριθμολογία και από την αστρολογία βεβαίως και από άλλα πράγματα και τα ταρό μπορούν να σου πούν κάποια πράγματα. Στην ουσία κάνουμε και εδώ μια αποκάλυψη λίγο του σχεδίου ζωής του δικού σου. Και όλοι οι αριθμοί εδώ παίζουν ρόλο, δες. Όλοι αυτοί οι αριθμοί
και αριθμολογικά και αστρολογικά εδώ τα ζώδια με τα στοιχεία τι περιλαμβάνουν παίζουν μεγάλο ρόλο για σένα. Και σου λέει όμως εδώ, συνέχισε να κάνεις νέα σχέδια και να προχωράς μπροστά. Μη μένεις πίσω. Εδώ αυτό σου λέει. Μη μένεις πίσω. Άφησε ό,τι είναι και προχώρα μπροστά. Και ο ακόλουθος ξυφών, που είναι ζώδιο του αέρα, κυρίως δίδυμη είναι εδώ, αλλά θέλει να σου πει, και γιατί είναι δίδυμη, διότι θέλει να σου πει, αγαπημένα, αγαπημένη μου, το ζώδιο των διδύμων, ο βαθύτερος αστρολογικός συμβολισμός είναι η ισορροπία του μυαλού. Εντάξει, η ισορροπία του μυαλού. Θα μου πεις, τι σημαίνει ισορροπία, να σου το εξηγήσω λίγο, πολύ απλά. Εξισορροπώ δεξί και αριστερό μέρος του εγκεφάλου. Κάνει νόημα. Δεξί, αριστερό μέρος εγκεφάλου. Η λογική και το αίσθημα. Αυτά τα εξορροπώ. Επίσης σημαίνει εξορροπώ συνειδητό και υποσυνείδητο. Συνειδητό είναι αυτή τη στιγμή εγώ αντιλαμβάνομαι, έχω αντίληψη, καταλαβαίνω. Υποσυνείδητο είναι οι βαθύτερες, μύχιες, λεπτές σκέψεις που μπορεί να κάνουμε μέσα μας, οι οποίες αυτές μπορεί να γίνουν μοίρα, πεπρωμένο. Όταν λοιπόν τα εξισορροπήσεις, τότε δικαιώνεσαι, μαθαίνεις και προχωράς. Όμως, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Σταματάω εδώ. Και πάμε τώρα στην τελευταία μας, στο τελευταίο μας deck, το οποίο είχε βγει, α, το ανακάταψα, δεν πειράζει, είχε βγει το νερό. Το νερό είναι το συνέστημα. Και από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι από εσάς που έχετε ψηφίσει, έχετε επιλέξει το συνέστημα. Όσοι έχετε επιλέξει το συνέστημα, είστε άνθρωποι με απίστευτα μεγάλη διέστηση, δεν είναι τυχαίο. Είστε άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη καρδιά. Εντάξει, ο καθένας βεβαίως δεν εκφράζεται φυσικά με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχετε πολύ μεγάλη καρδιά, πολύ υλικό καρδιάς μέσα σας, ερωτεύεστε, αλλά μπορείτε να λιώσετε πραγματικά με την αγάπη σας, με την καρδιά σας, άλλους ανθρώπους. Είστε κατάλληλοι ώστε να κάνετε... Καλά, όχι ότι οι υπόλοιποι δεν είναι κατάλληλοι προς εγώ, αλλά λέμε εσείς σαν στοιχείο τώρα έτσι αυτό που έχετε επιλέξει, είστε κατάλληλοι για σχέσεις, για μόνιμες σχέσεις, έτσι. Δεν είστε για να αλλάζετε συντρόφους συνέχεια-συνέχεια, δεν το έχετε εσείς τόσο πολύ αυτό. Οικογένεια και μεγάλη οικογένεια, αγαπάτε. Και γενικά έχετε πολύ μεγάλη καρδιά και σας αρέσει να δίνετε, να προσφέρετε. Να υποστηρίζετε, να φροντίζετε, μπορεί και το επάγγελμά σας, έτσι. Και όταν λέμε επάγγελμα είναι, τι να σου πω, νοσηλευτής, γιατρός, σύμβουλος, αλλά το κάνετε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, κατανόησης, αγάπης. Παίζει ρόλο αυτό που σας λέω. Διότι στη σημερινή εποχή έχουμε φτάσει σε μια πολύ τετράγωνη λογική και πηγαίνουμε σε ανθρώπους να μας βοηθήσουν που θεωρούνται ιδιοφύειες. Δεν υπάρχει όμως καμία απολύτως σύνδεση. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι, τι να σου πω, ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο, έχει πολλές γνώσεις, δεν είναι άνθρωπος και δεν μας προσεγγίζει όπως θέλουμε εμείς να μας προσεγγίσει. Καταλαβαίνεις, έτσι. Και αυτό συμβαίνει στη σημερινή μας ψυχρή κοινωνία. Θα μου πεις οι προηγούμενες κοινωνίες ήταν καλύτερες. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν κάνω σύγκριση. Λέω όμως ότι στο εδώ και στο τώρα που ζούμε, η κοινωνία μας έχει γίνει εντελώς μα εντελώς αποκομμένη. Έχουμε τόσα εργαλεία με τα social media, να τα πούμε, να έρθουμε σε επαφή κτλ. Όμως έχουμε χάσει την ουσιαστική επικοινωνία. Είναι το νέο μότο του συστήματος που πετάει. Κράτησε το και πάρ' το όπως θες αυτό που θα σου πω. Φράγκα. Φήμη, πολύ σεξ με διαφορετικούς ανθρώπους, που προς Θεού δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό, και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Γενικά το λέω έτσι, λοιπόν. Όμως εσύ δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Εσύ είσαι σε άλλο επίπεδο. Και θεραπευτής είσαι και θεραπεύτρια. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Στο στοιχείο της φωτιάς έχουμε ένα 8 πεντάκτινο. Πάρα πολύ καλό. Χτίζεις εσύ, χτίζεις εδώ το,
το σύστημά σου γενικά. Λοιπόν, στον αέρα μας έχει βγει μια αυτοκράτηρα, πολύ δυνατή. Στη γη μας έχει βγει ένας αυτοκράτορας, μπράβο, μάλιστα. Και στο στοιχείο λοιπόν του νερού έχει βγει ένας βασιλιάς ξυφών. Ωραία, πολύ καλά. Στα στοιχεία λοιπόν εδώ έχουν βγει οι εραστές που είναι το μυαλό και το συναίσθημα και ένας βασιλιάς μπαστούνι. Μάλιστα, βασιλιάδες εδώ πάνε και έρχονται. Έχει εδώ παίζει πολύ παιχνίδι. Και το κλειδί σου είναι το 5 κυπέλο. Ναι, είναι μια στενάχωρη κάρτα η οποία όμως έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο νόημα να σου πει και θα σου το πω σε λιγάκι. Όσο προχωράει δηλαδή η ανάλυσή μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη βάση μας, έτσι. Η βάση μας, εδώ είναι η τριάδα, η Αιγαία τριάδα που λέμε. Εδώ είναι ο αριθμός 7 που κρύβεται μέσα στην πυραμίδα. Ο 8 πεντάκτινο. Έχει βγει στη φωτιά μας. Σημαίνει ότι έχεις μέσα σου πολύ μεγάλη δύναμη να χτίσεις γενικά πράγματα. Με την ύλη κυρίως, έτσι. Φτιάχνω ύλη. Ό,τι σημαίνει αυτό. Φτιάχνω γενικά. Θες να φτιάξεις και φτιάχνει. Μπορώ να φτιάξω τη φήμη μου, να φτιάξω το όνομά μου, να φτιάξω σπίτι, να χτίσω, να κάνω. Το 8 πεντάκτινο είναι από τις πολύ δυνατές κάρτες, οι οποίες επίσης σου δίνει και επιχειρηματικότητα. Έρχεται τώρα μια αυτοκράτηρα να δέσει στο κομμάτι του αέρα. Επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, ετοιμολογία, οριμότητα. Η αυτοκράτηρα σε βοηθάει να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις και αποφάσεις οι οποίες χτίζουν σχέσεις με τους ανθρώπους και αυτό σε βοηθάει στο να επικοινωνείς αποτελεσματικά με τους ανθρώπους και να τους φέρνεις στα νερά σου. Εντάξει. Η διπλωματία. Ένα λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι είναι το εξής. Όλοι οι άνθρωποι εκφράζονται, έχουν το δικό τους DNA, έχουν τη δική τους ψυχοσύνθεση. Άλλοι άνθρωποι είναι αυτό που λένε «Α, εγώ είμαι ντόμπρος», είναι αυτά. Και το να είσαι διπλωμάτης μπορείς να πεις την ίδια αλήθεια ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σκέψου το. Βέβαια εννοείται ότι μπορεί να είσαι ντόμπρος και να πεις ψέματα. Όπως επίσης να είσαι διπλωμάτης και να πεις ψέματα. Άρα το που παίζουν αυτά τα όρια είναι λίγο περίεργα. Αλλά εδώ όμως το να είσαι διπλωμάτης-διπλωμάτισα και να χρησιμοποιείς την αλήθεια με έναν δικό σου τρόπο όριμο και από την εμπειρία σου είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Είναι μια κάρτα που σου δίνει πολύ δύναμη. Πρόσεξε, σου δίνει πολύ δύναμη. Όπως πολύ δύναμη σου δίνει και ο αυτοκράτορας που έχει βγει στη γη. Ο αυτοκράτορας εδώ τώρα μπορεί να είναι ζευγάρι, έτσι. Μπορεί να είσαι ένα ζευγάρι, να είναι μια γυναίκα και ένας άντρας, να είστε ζευγάρι. Να είστε εσείς οι δύο, το ζευγάρι σε οποιαδήποτε μορφή ας το πούμε. Ενώ δηλαδή μπορεί να είναι δεύτερη σχέση, να είστε παντρεμένοι, να είστε τραβωνιασμένοι, να είστε απλά σε σχέση και τα λοιπά. Εδώ όμως υπάρχει μια σύμπνοια απόψεων και μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Μπορεί να έχει βρει το άλλο σου μισό. Παρόλο που εδώ ο αυτοκράτορας έχει γυρίσει λίγο την πλάτη και αυτή τον κοιτάζει λίγο μπλαζέ, κάτσε περίμενε, να στο φέρω να το δεις λίγο γιατί είναι σαν κινηματογραφική ταινία όλο αυτό. Λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι, έχετε και τις προκλήσεις και τις δυσκολίες σας. Σε κάθε αγάπη, όσο έντονη και να είναι, υπάρχει και ο άλλος πόλος που υπάρχει και έντονη, πώς να σου το πω, και τσακωμός. Υπάρχει και το θα φύγω. Υπάρχει και το παράταμε. Είναι οι όψεις ίσως λίγο κάποιου του ίδιου νομίσματος. Η αγάπη είναι ένα παράξενο πράγμα, στο παράξενο πράγμα το οποίο το ζούμε και πρέπει να το ζήσουμε, αλλά όμως στις δυσκολίες φαίνεται πόσο ισχυρή είναι. Με οριμότητα το ξεπερνάς. Έρχεται τώρα ένας βασιλιάς ξυφών. Ο βασιλιάς ξυφών εδώ τώρα έρχεται ή να ενώσει. Είναι το νερό συναισθηματικό. Έχει βγει στο στοιχείο του νερού. Λοιπόν, ο βασιλιάς ξυφών έρχεται ή να ενώσει ή να χωρίσει. Εντάξει, γι' αυτό το είπα προηγουμένως. Έρχεται λοιπόν ή να χωρίσει αυτή την αγάπη ή να την ενώσει. Μπορεί να έχεις παντρευτεί, να είσαι από μεγάλο έρωτα και αυτά και να χωρίζεις ή να έχεις χωρίσει ή να είσαι έτοιμη να χωρίσεις, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα κτλ. Εδώ είναι και θέματα δικαιοσύνης, είναι και θέμα όμως λίγο λογικής. Εντάξει. Και όταν εννοώ λογικής, εννοώ ό,τι μας σημαίνει, τα βάζουμε λίγο σε μια λογική για να καταλάβουμε τι γίνεται στη ζωή μας. Όμως ο βασιλιάς ξυφών, επειδή είναι στο συναίσθημα, ναι μεν είσαι πολύ ευαίσθητος, πολύ ευαίσθητη, αλλά από την άλλη όμως έχει και πολύ δύναμη. Και εδώ είναι το λάθος των ανθρώπων που την πατάνε και νομίζουν ότι ένας άνθρωπος το να είναι ευαίσθητος και να έχει ευαισθησίες είναι κακό πράγμα στη σημερινή εποχή. Όχι, αντίθετα. Ο ευαίσθητος άνθρωπος
σας πληροφορώ, έχει πιο πολεμικό πνεύμα από έναν άνθρωπο που είναι θα σας φάω όλους, φουλ επίθεση κτλ. Είναι λίγο δύσκολο να σας το εξηγήσω, θα σας πω μόνο την ιστορία με τους κύκλοπες, όπου εκεί σε ένα άλλο μοτίβο, γι' αυτό σας είπα, δηλαδή όλα εξαρτάται η αλήθεια πώς την προσεγγίζουμε, μην είναι πολύ επίπεδη. Ο κύκλοπας σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή είναι μονόφθαλμος και τα βλέπει μόνο μονοκόμματα. Όταν ο άλλος είναι μόνο επίθεση, σου λέει «Ω, θα σας φάω όλους, θα σας κάνω» κτλ. Είναι μονόφθαλμος, είναι μονοκόμματος. Δεν βλέπει όμως κάτι άλλο. Και πώς την πατάει? Με την ενσυναίσθηση. Την πατάει από τους ανθρώπους όπως να ήταν ο Οδυσσέας, ο οποίος είχε μεγάλη καρδιά ο Οδυσσέας. Και η καρδιά του κατά κάποιο τρόπο ήταν αυτή και η ψυχή του βέβαια που τον οδήγησε να γυρίσει πίσω με όλες τις περιπέτειες, να πέρασε περιπέτειες, δοκίμασε πράγματα, εμπειρίες, γιατί έπρεπε να τα περάσει. Πάμε τώρα. Εδώ έχουμε το στοιχείο. Εδώ είναι οι εραστές, εδώ είναι οι δίδυμοι. Δες το εδώ. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Έχεις βιώσει τον έρωτα στο έπακρο, την αγάπη, γιατί και η αγάπη, γιατί άλλο έρωτας έτσι, άλλο αγάπη. Αυτό θέλω να σου πει εδώ. Άλλο έρω, εδώ είναι άντρας, γυναίκα, αλλά άλλο έρωτας, άλλο η αγάπη, έτσι. Μπορεί να είσαι ερωτευμένος και να τον μισείς τον άλλον. Ερωτευμένος, ερωτευμένος και να τον μισείς. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Η αγάπη είναι, θα σε βοηθήσω, θα είμαι εκεί, θα σε φροντίσω, θα σε σεβαστώ, θα και πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία. Και ο βασιλιάς εδώ τώρα που έχει βγει, και άλλος ένας βασιλιάς εδώ, που είναι δύο βασιλιάδες πολύ ισχυροί με το δικό τους τρόπο, θέλει να σου πει ότι σε αυτή τη ζωή θα αποκτήσεις πολύ μεγάλη σοφία, πολλές εμπειρίες, θα δώσεις αγάπη, θα πάρεις αγάπη, λοιπόν, θα πάρεις και αποφάσεις και δύσκολες αποφάσεις, ό,τι σημαίνει αυτό για σένα, και σε θέματα αγάπης, και σε θέματα σχέσεων, και σε θέματα ζωής γενικά, όμως θα έχεις βοήθειες, έχεις βοήθειες για τους κατάλληλους ανθρώπους, και βγαίνει το κλειδί σου τώρα, κάτι, μια πάρα πολύ παράξενη κάρτα, και είναι και λίγο δυσάρεστη, έτσι, δεν είναι και από τις πολύ ευχάριστες, να το πω έτσι, κάρτες, που είναι το 5 κούπα. Το 5 κούπα λοιπόν. Και το 5 κούπα πάντα μας μιλάει για απώλειες. Είναι στενάχωρη κάρτα, έτσι. Έχει λίγο θλίψη μέσα της. Σκορπίσια ενέργεια κυρίως, αφορά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Σαν να είναι ένας εδώ, σαν να είναι ο ερημίτης, ένας μάγος ο οποίος τα παίρνει και λέει εδώ έχει... Αυτό είναι αίμα, είναι κρασί, τι γίνεται. Το 5 κούπα όμως μιλάει για απελπισία, μιλάει για αγωνία, μιλάει για δύσκολες καταστάσεις, μιλάει για απώλεια, μιλάει για πένθος, μιλάει για τέτοια πράγματα. Το κλειδί εδώ που θα σας δώσω είναι λίγο περίεργο και έχει να κάνει πώς μπορούμε να βγούμε από την στεναχώρια που βιώνουμε. Και ξέρετε, τα ταρό, τη στεναχώρια που βιώνουμε σε θέματα σχέσεων, οποιασδήποτε μορφή σχέσεων. Και το κλειδί σου λέει εδώ ότι κοίταξε να δεις, στη ζωή ναι, θα συναντήσεις και ανθρώπους οι οποίοι θα σου σπάσουν την καρδία. Θα θέλουν να σε τσακίσουν. Όχι γιατί σε μισούν, για τους δικούς τους λόγους. Επειδή τα ταρό έχουν και την έννοια των spells, του να κάνω ξόρκι, δεν θα κάνω ξόρκι, μπορώ όμως να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τώρα την ανάλυση και το βλέπουμε. Και να κάνουμε αλλαγή ιστορίες. Ακολουθήστε με. Το γυρίζω ανάποδα. Για να αλλάξω την ενέργεια. Και ένα από τα πράγματα που θα κάνω ακόμα, σαν ένα είδος ελαφρού έτσι μηνύματος, γιατί υπάρχουν και ευχούλες, να το πω έτσι, σαν μια ευχούλα δηλαδή, που μπορείς να κάνεις, μισό λεπτό, μιας και γίνεται, απλά επιτρέψτε μου να βρω αυτό το οποίο θέλω. Είδες, πρέπει να ψάξεις. Αυτό, λοιπόν, ψάχνω τόση ώρα να βρω, θα σας πω τι ψάχνω να βρω, θα το δείτε κι εσείς μαζί μου, τόση ώρα, διότι δείχνει ότι πολλές φορές η υλοποίηση αυτής της ευχούλας ή αυτά τα πράγματα στη ζωή που θέλετε να αλλάξετε θέλουν πολύ υπομονή. Στο τέλος όμως
θα τη βρεις. Και είναι εδώ ο Άσος Κούπα. Όταν λοιπόν βάλω εδώ τον Άσο Κούπα, αλλάζει όλη η ενέργεια. Από αυτό εδώ αλλάζω δηλαδή στη ζωή μου, αλλάζω το σχέδιο ζωής. Και από πολύ μεγάλη στεναχώρια, για το μεταξύ το 5 και 1 μας κάνει 6, εντάξει. Και το 6 σημαίνει σχέσεις, και το 6 σημαίνει η αρμονία στη ζωή, και το 6 σημαίνει και οι εραστές. Εδώ τώρα, με αυτό εδώ πέρα, ερχόμαστε να κάνουμε κάτι σαν μια μικρή ευχούλα, ώστε να αλλάξει εντελώς αυτή η ενέργεια της στεναχώριας. Να βλέπεις λοιπόν εδώ το θεϊκό ποτήρι, είναι μια πανέμορφη εικόνα, αν την παρατηρήσεις είναι μια πανέμορφη εικόνα η οποία έρχεται να εξισορροπήσει τα πράγματα. Αφορά κυρίως το ζώδιο των ηχθείων, ο Άσος Κούπα, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Οπότε μεταμορφώνουμε λίγο το ζώδιο του Σκορπιού, το οποίο είναι ψυχρό. Αυτή είναι η έννοια του. Ξέρετε, υπάρχουν επίσης, αυτό σας λέω και στην αστρολογία, στα στοιχεία, όταν κάνουμε τα στοιχεία του νερού, το νερό δεν έχει πάντα τη μορφή του ρέου, της ροής. Εντάξει, έχει και του πάγου, του ψυχρού ζωδίου του Σκορπιού. Γιατί δεν λέω ότι όλοι οι Σκορπιοί είναι ψυχροί, υπάρχει όμως μέσα μία ψυχρότητα και μία, πώς το πω, ένα απότομο πράγμα, να το μεταμορφώσουμε, να το αλλάξουμε, να το κάνουμε πιο ψαράκι, να το κάνουμε λίγο πιο ευαισθησία, να μαλακώσει λίγο η καρδιά, να αντιληφθούμε τι γίνεται, να προχωρήσουμε και να είμαστε στη ζωή έτοιμοι για νέα ξεκινήματα και να θεραπεύσουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο ό,τι μπορούμε, προκειμένου να είμαστε ευτυχισμένοι. Ξέρεις τι βγήκε εδώ? Το πιάνεις το κλειδί. Γι' αυτό κάναμε όλη την ιστορία εδώ. Είναι η ευτυχία σου, αγαπημένη. Το κλειδί σου είναι η ευτυχία σου. Στη ζωή, εσύ που είσαι πολύ μεγάλη καρδιά, να βιώσεις και να βιώνεις, ναι, θα έχεις για τις προκλήσεις σου, πολύ μεγάλες στιγμές ευτυχίας. Αυτό είναι το νόημα. Πάμε τώρα σε ένα τελικό κάτι να κάνουμε, μη μου φύγεις. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν ένα γενικό μήνυμα από και από τις τέσσερις πυραμίδες, κάτι που θέλουν να μας πούνε, εντάξει. Και ποιο είναι το μήνυμα τους? Και οι τέσσερις μαζί οι πυραμίδες που επιλέξατε, και οι τέσσερις έχουν λοιπόν ένα μήνυμα. Μισό λεπτό, να το βρούμε. Ποιο είναι το μήνυμα τους, τι θέλουν να μας πούνε, τι λένε για το μέλλον? Και σου λέει λοιπόν εννέα ξυφό. Και τι σημαίνει, αγαπημένα αγαπημένη μου, το 9 ξυφών? Σημαίνει είστε όλοι σε μία κατάσταση, ο καθένας βεβαίως βιώνει στεναχώρια, βιώνει νοητική στεναχώρια, βιώνει το μυαλό του έχει καεί, το μυαλό μας, ολόνο θα βάλω και το δικό μου, το μυαλό μας είναι, σκέφτεται την απελπισία, την αγωνία, τη στεναχώρια, τους πολέμους, δεν κοιμόμαστε καλά τα βράδια, αν θα τα βγάλουμε πέρα από τις στεναχώρες, όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλο, στην ατομική μας ζωή, στην κοινωνική ζωή, στον πλανήτη, το ένα το άλλο. Όμως, πάντα το κλειδί, γιατί δεν είναι μονόπατα όλα, έτσι. Δεν είναι, ωραία, είμαι σε απελπισία και μένουμε εκεί. Τι θα το κάνουμε, θα είμαστε με βαρβιτουρικά, με χάπια? Όχι. Είναι μια κάρτα δυνατή. Ναι, σκοπός είναι να ξεπεράσουμε όλη τη δυσκολία που μπορεί να υπάρχει και ως λύκη δυνατή να πορευτούμε και με το 9 κλείνω κεφάλαια, κλείνω ανθρώπους έξω από τη ζωή μου. Αυτή είναι μια πολύ δυνατή τώρα ερμηνεία, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Ανθρώπους οι οποίοι μου σκίζουν το μυαλό, την καρδιά και κατ' επέκταση και την ψυχή μου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν με σέβονται, άνθρωποι οι οποίοι με ζηλεύουν, άνθρωποι οι οποίοι με ανταγωνίζονται με δόλιους τρόπους, δεν τους έχεις ανάγκη. Εδώ επίσης
αν παρατηρήσεις, είναι και τα ξύφη τα οποία είναι σε ένα, σαν ένα τελετουργικό γύρω-γύρω από κάποια κεράκια, είναι αφημένα στη μέση. Ο λύκος είναι εκεί δίπλα του όμως και παρακολουθεί και είναι σε μια κατάσταση αναμονής. Έχει στεναχωρηθεί διότι το 9 σημαίνει έχω πολεμήσει και κουράστηκα. Το μήνυμα όμως να είναι ok, έχεις πολεμήσει, έχεις κουραστεί, πάρ' το χρόνο σου, ξεκουράσου, κλάψε. Αν θέλεις λυτρώσου, κλάψε. Να βγει από μέσα σου όλη αυτή η ένταση, κλείσε τους κύκλους σου και ετοιμάσου για νέο ταξίδι που θα σε φέρει κοντά στην ευτυχία. Αυτά αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.